Την ώρα που χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη και όχι μόνο δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα του κόστους παραγωγής, το λάδι στα ράφια των καταστημάτων έχει πιάσει τιμές ρεκόρ, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ το ένα λίτρο πιάνει τιμές μέχρι και 14 ευρώ. Ο πολίτης σήμερα της Κρήτης που δεν είναι ελαιοπαραγωγός αγοράζει από 14 μέχρι και 17 ευρώ το λίτρο και ο παραγωγός πούλησε το 90% της παραγωγής του στην τιμή των 5 ευρώ. Με την τιμή του μέσου παραγωγού να φτάνει αυτή την ώρα για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τα 7,5 μέχρι και τα 8,5 ευρώ, κερδισμένοι φαίνεται πως είναι αυτοί που κράτησαν ποσότητες και δεν τις έδωσαν έναντι των 4,5 και 5 ευρώ που ήταν η τιμή τους προηγούμενους μήνες. Όπως αποδεικνύεται πάντως, τα στενά οικονομικά δεν επέτρεψαν σε πολλούς παραγωγούς να αφήσουν απόλυτες ποσότητες, γεγονός που αυτή την ώρα έχει σημάνει μια απίστευτη κούρσα κέρδους για όλους, πλην όμως τους παραγωγούς. Τα λάδια που πουλούνται σήμερα στο ράφι, 15 και 14 ευρώ το λίτρο, είναι τα λάδια που πουληθήκανε από τους παραγωγούς σε μια μέση τιμή στα 5 ευρώ. Τα πήρανε οι εταιρείες και σήμερα λόγω της τιμής του παραγωγού που δεν υπάρχει, γιατί κακά τα ψέγματα είναι λίγοι παραγωγοί και λίγοι ελαιουργοί που έχουν στόκ λάδι μέσα. Εφόσον δεν υπάρχει το ελαιόλαδο μέσα, είναι εικονική τιμή. Και αυτή η εικονική τιμή συμφέρει τον τυποποιητή που αγόρασε στη μισή τιμή από ό,τι πουλάει τώρα. Στο ράφι το ελαιόλαδο αγγίζει τα 14 ευρώ το λίτρο. Γεγονός που έχει προβληματίσει για το κατά πόσο πλέον υπό αυτή την πίεση το ελαιόλαδο θα καταστεί είδος πολυτελείας και θα χάσει τη θέση του ως διατροφική συνήθεια με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον. Ασύλληπτα νούμερα είναι όμως αυτά που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα στο αύριο. Γιατί το λέω αυτό? Τις προάλλες είχαμε μαρτυρία από καταστηματάρχες που είχαν διαφορετική τιμή στη λαδωμένη σαλάτα και άλλη τιμή στην αλάδωτη. Βλέπουμε ότι το παραδοσιακό νοικοκυριό της Ελλάδας με τα λαδερά φαγητά αρχίζει και στρέφεται σε άλλα ελαιόλαδα, σε άλλες μορφές ελαιολάδου και αρχίζει και κόβει και το παραδοσιακό φαγητό με το λαδερό. Λόγω της τιμής. Στελέχη πάντως του χώρου αλλά και επιστήμονες εξηγούν ότι αυτές οι τιμές είναι συγκυριακές και στηρίζονται στην πολύ κακή χρονιά που προηγήθηκε αλλά και έπεται για τη σοδιά του ισπανικού ελαιολάδου. Θεωρούμε ότι είναι συγκυριακό επειδή οι άλλες χώρες, κυρίως η Ισπανία που παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα στον πλανήτη, δεν έχει πέσει σε 50% κάτω, οπότε συγκυριακό είναι όμως αυτό. Η αγωνία για το αύριο του ελαιολάδου πάντως σχετίζεται και με το πώς θα μπορέσει αυτή η κούρσα ανόδου τιμής να συγκρατηθεί από τη μια, από την άλλη όμως πώς αυτή θα αυξήσει το όφελος για τους παραγωγούς, με βασική ωστόσο σημείωση ότι μια καλή τιμή δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις απώλειες σοδειάς άλλων χωρών, αλλά στην ποιότητα του ελληνικού και δίτου κριτικού ελαιολάδου. Αυτή τη στιγμή για να το έχουμε και να έχουμε πρόσβαση στις καλές αγορές, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών και παραγωγών, έτσι ώστε και οι δύο έχοντας την καλλιέργεια σαν πρώτη προτεραιότητα, να είναι μες στο χωράφι, να παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η παραγωγή τους. Όταν παράξουμε ένα ποιοτικό προϊόν, ανεξαρτήτως ποσότητας, θα μπορέσουμε να εισπράξουμε την υπεραξία για το προϊόν μας και να ισοζυγίσουμε κατά κάποιο τρόπο και αυτή την απώλεια εισοδήματος που έχουμε με τη μεταπτώση στην ποσότητα.